Θα έλεγα ότι αυτές, η σημερινή μέρα ήταν μια ξεχωριστή μέρα με πολύ ανησυχία από μεριά μας, γιατί νοσηλεύουμε με 4 περιστατικά, ένα στη μονάδα δικής θεραπείας και τα άλλα 3 στο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Αλλά από η συνειλάτηση που κάναμε βρέθηκαν άλλα 4 άτομα. Συν το ότι λόγω της έκθεσης που υπήρχε στο χώρο της ΔΕΙΑΠ ήρθαν στα επίγοντα ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων και από το Πανεπιστήμιο που είχαμε μια έκθεση, με αποτέλεσμα γίνεται την συνειλάτηση σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, κάτι που βέβαια επιβάρυνε και την εφημερία του νοσοκομείου. Θα δούμε τα αποτελέσματα, αλλά σίγουρα ανησυχούμε για τα κρούσματα που ήταν τόσο πολλά σε τόσο λίγο χρόνο. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος δεν λαμβάνει τα μέτρα που πρέπει. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι καλοκαίρι, θέλει να διασκεδάσει, θέλει να βγει. Κατανοητό, αλλά με τα δεδομένα που έχουμε σε χώρους που υπάρχει πολλής κόσμος, πολύ κοντινή επαφή ανάμεσα στα άτομα, πρέπει να γίνει τη χρήση της μάσκας και να προσπαθούμε να παίρνουμε τα μέτρα μας. Γιατί δυστυχώς ο ιός είναι εδώ. Πρέπει να προσέξουμε γιατί θα έχουμε θέμα. Βλέπετε τώρα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα έχουμε 8 περιστατικά στην πόλη. Γι' αυτό είναι ένα θέμα. Κοιτάξτε, σήμερα ήρθαν πάνω από 50 άτομα στα εξωτερικά ιατρία. Περιμένουμε άλλα τόσα αύριο. Συν από τους φοιτητές και εργαζόμενους στα προκλινικά εργαστήρια της ιατρικής. Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό ατόμων. Οπότε ελπίζω να μην βρούμε κανένα θετικό. Αλλά καταλαβαίνετε ότι από την έκθεση ενός-δύο ατόμων προέκυψε η συνειλάτηση για 100 άτομα τουλάχιστον. Μάλιστα. Άρα είναι θέμα. Δεν σας κρύβω ότι νιώθω ότι έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, να προφορήσουμε μια μάσκα και να προσέχουμε όταν είμαστε σε πολύ συγχρονισμό, νομίζω δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Κάτι απλό.